Τράβηξες καμιά φωτογραφία το μωρό? Όχι, είδες, δεν το σκέφτηκα. Πάνω στον ενθουσιασμό. Κρίμα, και θέλω να το δω. Εντάξει, θα το δεις κανονικά. Όχι σε φωτογραφία, μέσα είναι η ζωή. Α, όχι, δεν θέλω να ενοχλήσω. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή είμαι το τελευταίο άτομο που θέλει να δει η ζωή. Γιατί το λες αυτό? Ξέρω τι λέω. Και εσύ δεν χρειάζεται να προσπαθείς όλη την ώρα να με κάνεις να νιώσω καλύτερα. Είναι απόλυτα κατανοητό. Και να σου πω και κάτι. Δεν έχω και κανένα πρόβλημα να μείνω στην άκρη. Εξάλλου θα έχω όσο χρόνο θέλω με το μωρό. Και να παίξω μαζί του και να το ταΐσω και να το κοιμήσω. Όταν θα το φέρει σπίτι μας. Εκτός αν δεν εννοούσες αυτά που μου είπες. Τα εννοούσα. Τέλεια. Τότε δεν χρειάζεται να φέρνω σε δύσκολη θέση κανέναν. Και ειδικά τη νέα μαμά. Να πηγαίνω. Εγώ αν δεν σε πειράζει θα ήθελα να μείνω λίγο ακόμα. Όχι αγάπη μου. Εννοείται. Να μείνεις όσο θέλεις. Εγώ πάω. Διονύση μου, δεν έλεγες ότι θα πας για δώρο με τη Φίβη και